πρόεδρος εργαζομένος στο ΕΚΑΒ. Ωραία. Κύριε Μαθιόπουλε, εγκαίνια σήμερα εδώ σε ένα έργο που το είχατε απόλυτη ανάγκη. Έτσι ακριβώς. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την Τριμελή Επιτροπή που έκανε όλες αυτές τις ενέργειες σε συνεργασία με την περιφέρεια και την υγειονομική περιφέρεια, έτσι ώστε να φτιαχτεί αυτό το έργο και να υπάρχει η κατάλληλη κάλυψη των ασθενοφόρων και για το κρύο, το χειμώνα, αλλά και για το καλοκαίρι με τις μεγάλες θερμοκρασίες, έτσι ώστε οι συνάδελφοι να μπορούν να επιχειρούν καλύτερα όταν φεύγουν από εδώ, να πηγαίνουν πιο εύκολα και χωρίς ασθενοφόρο να έχει μεγάλες θερμοκρασίες το καλοκαίρι και να έχει καλύτερη πρόσβαση και πιο γρήγορη και η καμπίνα μέσα στο ασθενοφόρο όταν δεν ανεβάζει θερμοκρασίες, να πηγαίνει καλύτερα και να μεταφέρει τον ασθενή. Είστε πρόεδρος, άρα γνωρίζετε τα προβλήματα και γνωρίζετε πολύ καλά ότι στη δουλειά σας επάνω δύο είναι οι τομείς. Το ένα είναι το έμψυχο και το άλλο είναι το άψυχο υλικό. Τι ακριβώς γίνεται και στο ένα και στο άλλο, ποια προβλήματα αυτή τη στιγμή είναι? Είχαμε αρκετά προβλήματα με τα ασθενοφόρα κυρίως. Ήδη όμως μέσω περιφέρειας έχουν έρθει δύο ασθενοφόρα εδώ καινούργια στην περιοχή, στην Αργολίδα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα είναι οι διασώστες. Δεν έχουμε προσωπικό. Ήδη στην περιοχή Ερμιονίδα δεν υπάρχει κάλυψη 24 ώρες. Με αποτέλεσμα χρειάζονται να φεύγουν ασθενοφόρα από εδώ, να διανύουν τόσα πολλά χιλιόμετρα και να έρχονται εδώ οι ασθενείς και κατ' επέκταση η κάλυψη που έχει εδώ τα νοσοκομεία, το 2, να μην καλύπτονται και να χρειάζονται και διακομιδή οι τραυματίες, οι ασθενείς στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να χάνονται τα ασθενοφόρα που χρειάζονται να καλύπτουν τα πήγοντα περιστατικά στην περιοχή. Άρα ζητάμε άμεση πρόσληψη προσωπικού και το Υπουργείο να κάνει τέτοιο σχεδιασμό εδώ στην περιοχή και στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου. Και ένα-δύο ακόμα αυτοκίνητα. Σίγουρα θέλει δύο αυτοκίνητα, αλλά θέλει και αρκετούς διασώστες να καλύψει την ευρύτερη περιοχή. Έτσι δεν γίνεται. Πόσο είναι το σημερινό προσωπικό της? Το σημερινό προσωπικό είναι περίπου 30 άτομα, 25 άτομα, 27. Τώρα δεν το... Ναι, στο περίπου. Πόσα άτομα είσαστε εδώ, κύριε? 28 άτομα. Χρειάζεται ένας τομέας επιγόντως να φτιαχτεί στο κρανίδι, να καλύψει την ευρύτερη περιοχή του κρανιδίου. Έχουμε μία εικόνα περίπου πόσα περιστατικά κατά μέσο όρο την ημέρα διακινείται? Θα σας πω τώρα αυτή την ώρα, έχουμε τρία ασθενοφόρα που επιχειρούν, τα δύο ήδη είναι σε διακομιδές και το τρίτο παραμένει εδώ αν συμβεί κάποιο επίγον περιστατικό. Αν φύγει και αυτό, φανταστείτε ότι η περιοχή εδώ θα μείνει ακάλυπτη. Ναι, γιατί θέλει, έχει δεκάδες, δηλαδή εκατοντάδες. Έτσι, γιατί θα μείνει ακάλυπτη, γιατί όταν τα δύο περιστατικά που έχουν διακομιστεί τώρα στην Αθήνα, γιατί δεν υπάρχουν ιατρικές ειδικότητες. Αν υπήρχαν ιατρικές ειδικότητες στα νοσοκομεία, θα μπορούσαμε άνετα να καλύψουμε καλύτερα την περιοχή. Άρα είναι σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού που υπάρχει, ιατρικού προσωπικού που υπάρχει στα δύο νοσοκομεία εδώ της περιοχής, του Ναυπλίου και του Άρου.